Το λόγο είχε ένα βασικό μέλος αυτής της ομάδας, τότε δήμαρχη όπως τον ανέφερες, ο βουλευτής μας και βουλευτής εδώ των Γρημανών, Θανάσης Σταυρόπουλος, τον οποίο και πάλι θέλω να ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε, έχουμε και θα έχουμε βέβαια στη συνέχεια. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριοι υπουργοί, αγαπητοί γενικοί, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω στα Γραβενά, έναν τόπο με πλούσια ιστορία, φυσική ομορφιά και σπουδαίο ανθρώπινο δυναμικό. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, ως βουλευτής Γρεβενών, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μου, για πρώτη φορά, ένα τόσο μεγάλο κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέπτει την περιοχή μας. Η παρουσία σας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της στήριξης της πολιτείας στις ανάγκες και τις προοπτικές των Γρεβενών. Αισθάνομαι περήφανος που μπορώ να συμβάλλω σε στενή συνεργασία με τα Υπουργεία για την προώθηση έργων που αναβαθμίζουν την περιοχή μας και τη Δυτική Μακεδονία συνολικά. Μαζί με αγαστή συνεργασία εργαζόμαστε για την υλοποίηση μιας σειράς πρωτοβουλειών που θα αλλάξουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Ξεκινήσαμε με την μετεγκατάσταση του κτηρίου στέγασης του ΕΚΑΒ, την μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε νέες εγκαταστάσεις, καθώς και την ίδρυση ενός πυροσβεστικού, διεκδικούμε την ίδρυση ενός πυροσβεστικού σταθμού αυτοκινητοδρόμων ζωτικής σημασίας λόγω της στρατηγικής θέσης των Γρεβενών, κόμβου μεταξύ Εγνατίας Οδού και Ε65. Διεκδικούμε τη δημιουργία τμήματος τροχιάς αυτοκινητοδρόμων για την αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας στους δύο μεγάλους άξονες. Την επέκταση και αναβάθμιση του κτηρίου της σχολής αστιφυλάκων και αύξηση των δοκίμων κατά 200 άτομα. Δεν μιλάω για την αποπεράτωση του τρίτου ορόφου, αλλά για μια νέα επέκταση που θα έχει, κύριε Περιφερειάρχη, σωστά άλλα 200 άτομα. Είμαστε στο τελικό στάδιο για ανακαίνιση της τρίτης χειρουργικής αίθουσας και αντικατάσταση αυτονόμηση του συστήματος ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού και των τριών χειρουργικών αιθουσών στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών. Την ανακατασκευή του Μητροπολιτικού Μεγάρου και τη δημιουργία μουσείου σε αυτό, καθώς και την ανακαίνιση του Αγίου Αχιλλείου και την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη υλοποίησης ενός αρχαιολογικού μουσείου με έτοιμη ετοιμομουσιολογική μελέτη και τη δέσμευση του Υπουργείου Πολιτισμού για ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάμε για το Μήλο του Μπούσιου. Την μεταφορά της φοιτητικής λέσχης στο χώρο του Πανεπιστημίου, καθώς και την ίδρυση και ΕΚ, Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με ειδικότητα τα μανιτάρια. Τη δημιουργία θεματικού αθλητικού τουριστικού πάρκου μοτοσυκλέτας και υπαίθριων δραστηριοτήτων. Την ανακατασκευή του σταδίου Μίλτου Στεντόγλου, τιμώντας το δικό μας Χρυσό Ολυμπιονίκη. Την ένταξη του νομού Γρεβενών στα σχολικά προγράμματα εκδρομών. Την ίδρυση αγροτικών φυλακών που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία και θα προσφέρουν λύσεις αποσυμφόρησης στα σοφρονιστικά καταστήματα. Ίδρυση πολυδύναμου εκπαιδευτικού κέντρου του ΕΚΑΒ που θα προσφέρει εκπαίδευση σε επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα. Φίλε Βασίλη Γεωργιάδη, ειδικά προγράμματα απασχόλησης που συνδέουν τους αποφύτους του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας με επιχειρήσεις περιοχές, προσφέροντάς τους πολύτιμη εργασιακή εμπειρία. Κύριε Υπουργέ, κύριε Κοντογιώργη, την παροχή επιδότησης και εγκατάστασης λεβιτών φυσικού αερίου. Το είχαμε συζητήσει στην πρώτη συνάντηση που κάναμε στην Αθήνα. Την αξιοποίηση μελετών ώστε να δρομολογηθούν έργα όπως η ανάπλαση του Άλσου Θεοδωρίδου στο Καστράκι, η Δημοτική Πινακοθήκη στο Λαγροφικό Μουσείο, στο οικόπεδο δωρεάς του κυρίου Στεριάδη. Στο γεωργοκτηνοτροφικό τομέα συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, διεκδικώντας την ένταξη όλων των αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα νέων αγροτών, μοριοδότηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, τη στήριξη των τοπικών παραγωγών με εξειδικευμένα προγράμματα ενίσχυσης, προγράμματα ενίσχυσης της βιολογικής καλλιέργειας. Επίσης, την ενίσχυση της μελισσοκομείας και τη βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων. Τέλος, αξίζει να τονιστεί η ανάγκη για μέτρα που αντιμετωπίζουν το δημογραφικό πρόβλημα της περιοχής. Ζητάμε την ένταξη των Γρεβενών σε μόνιμη διαδικασία κινητικότητας, διευκολύνοντας τη μεταφορά υπαλλήλων στις τοπικές μας υπηρεσίες. Το συζητήσαμε, κύριε Υπουργέ. Η στήριξη που παρέχεται με τα έργα και τις πρωτοβουλίες που ανέφερα καταδεικνύει τη δέσμευση της πολιτείας να αλλάξει τη μοίρα του τόπου μας.
Ελπίζουμε στη συνέχιση αυτής της συνεργασίας για να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα Γκραβενά και τη Δυτική Μακεδονία. Σας ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξη και τη στήριξη. Να είστε καλά.